θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα για τους λόγους που βρισκόμαστε στη Ζάκυνθο. Με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ζακυνθινοί και κυρίως οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι του νησιού, συσχετιζόμενα με τον τουρισμό, ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης ΑΝΑΣΑ, της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και πρώην Περιφερειάρχης Θοδωρής Γαλιατσάτος. Ο κ. Γαλιατσάτος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο του ανοίγματος του τουρισμού, το οποίο, όπως ο ίδιος καυτηρίασε, έγινε λανθασμένα, με αποτέλεσμα ο κορονοϊός να εξαπλωθεί στο νησί, αλλά και το τουριστικό προϊόν να μην επιφέρει τα αναμενόμενα. Όταν εμείς ζητούσαμε να πληροφορηθούμε πόσοι έλεγχοι γίνονται στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, η απάντηση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη ήταν από 0 έως 250 ημερησίως. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το στοιχείο έδινε από μόνο του μία ασάφεια για το αν πραγματικά γίνονταν οι απαιτούμενοι έλεγχοι για να μπορούν να προσδιοριστούν πιθανές εστίες της ιώσεως. Ειδική αναφορά έκανε στους επιχειρηματίες της εστίασης και αναψυχής, καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, κατηγορώντας τις αρχές για ολιγορία και λάθος χειρισμούς. Και εδώ θέλω να πω ότι πραγματικά δεχόμαστε σωρία διαμαρτυριών από τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι δέχονται την πίεση αυτή από τους περιορισμούς, χωρίς πραγματικά να είναι σαφές εάν αυτό βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στη Ζακύνθου. Ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ καυτηρίασε ακόμα την υπόθεση της αγοροπολισίας στο Ναυάγιο, ζητώντας από την Περιφερειακή Αρχή να μην αφήσει τους κατοίκους που απειλούνται οι περιουσίες τους μόνους στους αγώνες για τη δικαίωση. Ζήτησε επίσης από τις αρχές να ενεργήσουν άμεσα για την διαλεύκανση εμπριστικών ανεργιών, ενώ καυτηρίασε τη στάση πολιτικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας περί προστασίας συλληφθέντων για το συγκεκριμένο αδίκημα. Ολοκληρώθηκε το κάψιμο μιας περιοχής που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την περίφημη αγοραπολισία των 15.000 στρεμμάτων, η οποία δεν έχει καεί τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να πω ότι μας ενόχλησε εξαιρετικά αυτό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα στη Ζάκυνθο με τους γνωστούς τρόπους, δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ποιους, που έδειξε ότι τα αντανακλαστικά ενδεχομένως πολιτικών προσώπων σε σχέση με αυτό ακριβώς το σημείο, δηλαδή με τον εντοπισμό των ενόχων για εμπρισμούς και την τιμωρία τους, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Κλείνοντας, ο κ. Γαλιατσάτος άσκησε δρυμία κριτική στην Περιφερειακή Αρχή με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους των τιμών της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, σημειώνοντας ότι υπάρχει αναποτελεσματικότητα και μη σωστή αξιοποίηση των πόρων, καθώς τα αιώνια νησιά από την τρίτη θέση όσον αφορά στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ έπεσαν στην 7η.